Πάμε να καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, που είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη Μαγνησία και πρώην υπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Γεια σας, κυρία Μακρύ. Γεια σας. Μας μιλάτε από το γραφείο σας, διότι ετοιμάζετε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, ή ευχόμαστε να μην είναι η τελευταία, που διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα για ένα τρίωρο από τις 6 έως τις 9 εθελοντική αιμοδοσία και πάλι στο γραφείο σας. Είναι η τέταρτη φορά, κύριε Πολυζό, που κάνω το γραφείο μου, δηλαδή διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία. Σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία, γιατί δυστυχώς οι ανάγκες θα είναι πολλές. Τώρα λόγω του COVID είναι αυξημένες. Όμως θέλω να τονίσω και θέλω να το τονίσω με καμάρι ότι οι βολιώτες πάντα τα αποκρίνονται. Γιατί ξέρετε, εκτός από μένα θα κάνει και η ΑΓΕΤΕ εθελοντική αιμοδοσία, θα κάνει και ο Δήμος Βελεστίνου, κάνουν και άλλοι φορείς και άλλοι οργανισμοί. Προσέρχονται. Προσέρχονται, δίνουν το αίμα τους, αφιερώνουν 10 λεπτά από το χρόνο του για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ θερμά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς είναι από τις επιδόσεις που είμαστε πολύ χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Μακάρι να καταφέρουμε και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί κάποιος νιώθει ότι αν πάει στο νοσοκομείο θα ταλαιπωρηθεί, ενώ ξέρει ότι σε μια μονάδα και κάνει σπουδαία δουλειά και το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, που παραβιάζουν και εκεί και οι γιατροί και οι νοσηλευτές τα ωράριά τους. Μόνο τα ωράρια όμως, κύριε Πολυζό, όχι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μόνο καλά, τα ωράρια που θα σε πάρω του δικού του. Προφανέστατα. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα η Ολκού Κωνσταντά, κάτω από το πολιτικό σας γραφείο, 6 με 9 η εθελοντική αιμοδοσία. Θα μου το επιτρέψετε όμως για λόγους τάξεως να πω ότι χωρίς τη αλληλεγγύη, το εθελοντικό σωματείο του οποίου και εγώ είμαι μέλος, και χωρίς τη βοήθεια της κυρίας Κούπρα, που είναι επίσης μέλος και είναι γιατρός ίδια, δεν θα μπορούσα να καταφέρω κάτι. Μπράβο και σε εκείνους λοιπόν. Οι οποίοι συμβάλλουν. Μπράβο σε όλους σας και μπράβο σε αυτούς που θα βρεθούν σήμερα, γιατί ξέρετε, θα είναι πολύ ευχάριστο αύριο όταν θα δίνουμε το ρεπορτάζ να πούμε ότι συγκεντρώθηκαν τόσες μονάδες αίματος. Έχει αξία και η μια μονάδα, πόσο μάλλον αν συγκεντρωθούν πολλές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την Τουρκία. Αναρωτιόμασταν πριν, συζητώντας με τους συναδέλφους, μήπως έπρεπε, με αφορμή και όσα γινόντουσαν εκείνη την ημέρα στα Βαρόσια της αμοχώς του, να μην συναντήσουμε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Τους Τούρκους τους ξέρουμε καλά. Τους ξέρουμε στο πετσί μας. Και δεν μιλώ για τα 400 χρόνια σκλαβιάς, αλλά και για την σύγχρονη πολιτική μας ιστορία. Έχετε δίκιο, την ακούω την παρατήρηση σας. Έχετε δίκιο, εννοώ να το σκέφτεστε αυτό το πράγμα και ακούω την παρατήρησή σας με πολύ ενδιαφέρον και σας βεβαιώ ότι είναι κάτι που και εμένα με προβλημάτισε ως πολίτη. Φαντάζομαι σας το λένε και πολίτες, έτσι, φίλοι σας στις κουβέντες. Προφανώς. Όλοι οι Έλληνες έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και νομίζω και εσείς θα προσυπογράψετε αυτή μου τη διαπίστωση ότι είμαστε και ένας λαός βαθιά πολιτικοποιημένος. Με ακρότητες κάποιες φορές, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρον και τα κοινά έντονο. Που αυτό αφορά και την αρχαιότητα, φτάνει και στα σύγχρονα χρόνια ακόμη και εγώ το θεωρώ εξαιρετικά θετικό. Η αποχή που παρατηρούμε στις τελευταίες εκλογές είναι κάτι που όλους μας δυσαρεστεί, γιατί η συμμετοχή δική μας θεωρείται δεδομένη και το ενδιαφέρον. Στην ερώτησή σας λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή τους ξέρουμε πολύ καλά τους Τούρκους, ακριβώς όμως επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις δικές μας αποτρεπτικές δυνάμεις και τη δική μας πειθό μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών και του διαλόγου, με την εφαρμογή, την πειθή των διεθνών συνθήκων και των νόμων, νομίζω ότι το να φαίνεται πως εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, επαναλαμβάνω, με τις προϋποθέσεις, τις απαρέγκλητες που πριν ανέφερα και πολλές άλλες ανάλογες, δεν κάνει ζημιά ούτε στην εικόνα της χώρας μας, ούτε στις εθνικές μας υποθέσεις. Ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι ο διάλογος για μας δεν σημαίνει υποχώρηση. Η διαπραγμάτευση είναι κάτι που δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Άρα καλώς προσερχόμαστε και εξίσου καλώς και άριστα αποτρέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Πέτσας, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε. Η Ευρώπη φαίνεται ότι είναι με το μέρος μας και φαίνεται και από την τελευταία δήλωση που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και από τις επαφές που έκανε. Θα σας θυμίσω ότι ο πιο απρόθυμος εντός εισαγωγικών εταίρος να συμφωνήσει για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, εάν συνεχίσει τις ενέργειές της αυτές, ήταν η Γερμανία. Η Γερμανία όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε ήδη έχει πει ότι ήταν ατυχής η πρωτοβουλία να έρθει ξανά το Roots Race στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, με την επιβεβλημένη διπλωματική προσπάθεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε πολλά. Είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει και περισσότερα και είναι εξίσου βέβαιο ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του δεν θα υποχωρήσουν στο εθνικό μας συμφέρον καθόλου. Να σας πω όμως κάτι. Εμείς έχουμε δηλώσει
Και μάλιστα καταλαβαίνουμε σήμερα από την... Θα το πω εγώ γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Από την ένοχη στάση της Γερμανίας, δηλαδή βγαίνει και αποδοκιμάζει την έξοδο σε εκείνο το κομμάτι της Μεσογείου, χαρακτηρίζοντας την αμφισβητούμενη περιοχή, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χάικο Μας, ακύρωσε το ταξίδι του στην Άγκυρα και έρχεται μόνο σε εμάς, ενώ σε εμάς, Κύπρο και Ελλάδα, στη δική μας πλευρά, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι μια καθαρά ένοχη στάση, γιατί προφανώς μας έδωσε διαβεβαίωσης η Άγγελα Μέρκελ, γιατί ξέραμε ότι η Κύπρος τουλάχιστον ήταν έτοιμη να θέσει βέτο για το ψήφισμα για τη Λευκορωσία. Είπε, αφήστε το σε μένα, το ελέγχω εγώ, θα φύγουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό και μιλώ για μια ένοχη συμπεριφορά. Για εμάς αρκούσε η διαβεβαίωση της Γερμανίδας Καγκελαρίου για να μην έχουμε κατάλογο κυρώσεων και να βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες και να λέει ότι κοιτάξτε, εγώ προτιμώ την απειλή κυρώσεων από την ίδια την κύρωση. Να σας πω κάτι, κύριε Πολύζο. Εγώ δεν έχω καμιά δυσκολία να συμφωνήσω μαζί σας ότι πράγματι ένοχη είναι η συμπεριφορά τώρα, αντιλαμβανόμενη εκ των υστέρων η Γερμανία, ότι δεν απέδωσαν οι δικές της διπλωματικές προσπάθειες και αντιλαμβανόμενη και το μέγεθος της ευθύνης που έχει, γιατί είναι μια ηγέτιδα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια χώρα που δεν έχει επιρροή. Έκανε αυτή την, όπως είπατε πολύ σωστά, κατά κάποιο τρόπο αναγνωριστική της δικιάς της απραξίας ή της δικιάς της ασυνέπειας δήλωση. Από την άλλη πλευρά, θα σας το πω όπως το λένε πιο ειδικοί από μένα. Είναι ένας αγώνας δρόμου, στον οποίο δεν έχει τόση σημασία αν θα αναφέρονται κυρώσεις ως κυρώσεις ή αν θα γίνεται ευθεία παραπομπή στα άρθρα τα οποία επιβάλλουν κυρώσεις, που έχει πρακτικά την ίδια νομική, πολιτική και ηθική σημασία. Γιατί θέλει η κυβέρνησή μας, θέλει ο Πρωθυπουργός μας να κερδίσει στο τέλος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όσο καλύτερα και όσο γρηγορότερα γίνεται. Άρα λοιπόν, ας μην μένουμε σε αυτό και ας μην τη νίκη που, που η δικιά μας η στάση, μαζί με τη στάση βεβαίως των Κυπρίων, έφερε με το ψήφισμα το οποίο έχει εκδοθεί, μην την μειώνουμε εμείς οι ίδιοι, αναλύοντας κάπως με σήμερα, και δεν είναι χνή σε εσάς, ότι δεν έγραφα ακριβώς κυρώσεις, αλλά παρέπεμπε στα άρθρα που ευθέως λένε για τις κυρώσεις. Νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση η οποία δεν βοηθά τα εθνικά θέματα. Και θα σας πω κάτι άλλο το οποίο το λέω. Ελάτε, γιατί έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και πρέπει να προλάβουμε να πάμε σε όλα. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τώρα η συμπεριφορά του, η πολιτική συμπεριφορά του στα εθνικά μας θέματα, δεν θα προσθέσω τα οικονομικά και τα υγειονομικά, την εμπιστοσύνη που εμείς τουλάχιστον που το γνωρίζαμε, την είχαμε εξ αρχής, την έχει εδραιώσει στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και αυτό καταγράφεται. Λοιπόν, ελάτε να πάμε στο μέτωπο της Χρυσής Αυγής και της Αυγής. Και της Αυγής, πολύ σωστά γιατί, το λέτε. Γιατί πολύ θυμώσατε σωστά, τόσο, και γιατί θυμώσατε και τόσο. Και εσάς, επειδή λέτε η Χρυσή Αυγή και η Αυγή, μην θεωρήσουν ότι είναι καμιά αιχμή εναντίον τους και τρέχετε και εσείς στα δικαστήρια. Όχι, εντάξει. Είναι η Χρυσή Αυγή, η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και η υπόθεση της Αυγής. Γιατί θυμώσατε τόσο. Δεν δικαιούται. Θέλω να πω ότι έχουμε ζήσει ανθρωποφαγή από τον τύπο. Τον έρμο τον Παπανδρέου, τον Μακαρίτη και την τότε και την σύζυγό του, την χείρα του, εν πάση περιπτώσει, την κρεμούσαν με πολύ πιο χυδαίο περιεχόμενο στα μανταλάκια οι εφημερίδες. Γιατί τόση αντίδραση. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολική αντίδραση, ήταν επιβεβλημένη αντίδραση σε ένα πρώτο σχέδιο. Επιβεβλημένη το καταλαβαίνω. Λέω, αν είχε στοιχεία υπερβολής από την πλευρά σας. Όχι, τα στοιχεία της υπερβολής και μάλιστα της κακοήθειας ήταν από την πλευρά της εφημερίδας. Εγώ δεν θα υιοθετήσω με την ευκολία που κάναν άλλοι. Όχι ότι μέσα μου δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να έχουν και δίκιο το Αυγιανή που έχει γραφτεί. Δεν θα το πω αυτό γιατί δεν θέλω κι εγώ να καταφύγω στις υπερβολές που εκείνοι καταφεύγουν. Εδώ μιλάμε για μια ανιστόρητη πρωτοσέλιδη ανάρτηση. Θα σας θυμίσω, μάλλον θα θυμίσω στον κόσμο ξανά, και ας γίνομαι κουραστική, επί κυβέρνηση Σαμαρά, θα προσθέσω και τον Βενιζέλο γιατί υπήρχε συγκυβέρνηση, με υπουργό τον κύριο Δένδια, ενώθηκαν όλες οι δικογραφίες, παραπέφθηκαν στον Αριοπάγο, έγινε μια πολύ καλή νομική δουλειά, η οποία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη οδήγησε στην καταδίκη. Γιατί αναφέρω τις κυβερνήσεις. Γιατί χωρίς την πρωτοβουλία Σαμαρά και Δένδια δεν θα υπήρχε περιθώριο να εξεταστεί
από τη δικαιοσύνη με τον τρόπο που εξετάστηκε. Εάν και εμείς κολυσιαργούσαμε, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, και δεν βρίσκαμε επί 4,5 χρόνια αίθουσες και δημιουργούσαμε διάφορα θέματα, τότε μπορούσε κάποιος να μας κατηγορήσει και εμάς ότι παρακολύναμε τη δικαιοσύνη. Να θυμίσω όμως και κάτι άλλο. Ποια στάση κράτησε η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ στο δημοψήφισμα? Την ίδια. Να θυμίσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλος, πρόεδρος Βουλής, αναζητούσε τρόπο να έρθουν οι έγκλειστοι στον Κορυδαλό Χρυσή Αυγήτες βουλευτές και να ψηφίσουν. Σας απαντάω, ΣΥΡΙΖΑ, ότι και στο θέμα των Πρεσπών και εσείς είχατε στο πλευρό σας την Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω, τώρα δεν είναι επιχείρημα αρκετό ότι επειδή έλεγε όχι στο δημοψήφισμα ο ΣΥΡΙΖΑ και τύχαινε να λέει και όχι με άλλη προσέγγιση Χρυσή Αυγή. Θέλετε για λόγους οικονομίας τη συζήτηση το όχι στο δημοψήφισμα να τον αφαιρέσω από τη σύμπλευση? Ας το αφαιρέσω. Ας μείνουμε λοιπόν στο τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ας μείνουμε στη δήλωση του κυρίου Βούτση, ο οποίος είπε ότι οι ψήφοι δεν έχουν κανένα χρώμα, δεν είναι διαφορετικές. Ας θυμηθούμε τον κύριο Δήμα και τη Νέα Δημοκρατία που αρνήθηκε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Ας θυμηθούμε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ ότι με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ευνοεί τη Χρυσή Αυγή. Και ας θυμηθούμε και του κυρίου Παρασκευόπουλου, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, που είπε ότι ήταν άστοχες, άχρηστες ή ατελέσφορες, ή δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρησιμοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, τις ίδιες αυτές διατάξεις για τις οποίες γίνεται λόγος, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις κατηγόρησαν. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει πολιτικές ενοχές, γιατί ενώ εγνώριζε μια επιβεβλημένη τροποποίηση του ποινικού κώδικα, την έκανε έτσι ώστε να συμπεριλάβει και εγκληματικές οργανώσεις όπως τη Χρυσή Αυγή ή άλλες που ενδεχομένως είχε στο μυαλό του, και τώρα να τους ευνοεί και νιώθει τύψεις, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Όταν λοιπόν οι τύψεις αυτές τον οδηγούν σε ένα ανιστόρητο, συκοφαντικότατο, ένα αχαρακτήριστο πρωτοσέλιδο, όπου Σαμαράς και Μητσοτάκης, Έλληνες πρωθυπουργοί, ταυτίζονται με τη Χρυσή Αυγή, και όταν τυχαίνει αυτή η συγκεκριμένη να είναι εκείνη χάρη στις προσπάθειες των οποίων και με την παρουσία των κυβερνήσεων των δικών μας οδηγηθήκαμε στην καταδίκη, με σεβασμό στη δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε πολύ. Μάλιστα. Και λίγα λέμε. Πώς να σας το πω. Και λίγα λέμε. Ελάτε τώρα να πάμε στην πρόσφατη Θεομηνία. Είχαμε μια ακόμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Θεομηνίας στην Θεσσαλία, κυρίως στην πλευρά της Καρδίτσας και των Φαρσάλων, χωρίς να εξαιρείται ο Αλμυρός, απλώς εκεί θρυνήσαμε και θύματα και είχαμε πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Αντιλαμβάνομαι τη διαφοροποίηση και ο Αλμυρός και η Αιχίδος, ώστε να εξαιρεθούν, γιατί οι ηλικίες ζημιές υπέστησαν πολύ μεγάλες. Εντάξει, απλώς οι υποδομές ισοπεδώθηκαν στην Καρδίτσα, όπως και οι καλλιέργειες. Θα να πω ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας οι ζημιές, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχαμε ζημιές στην περιοχή της Μαγνησίας. Θέλω λοιπόν να δούμε και τις φωτογραφίες από την επίσκεψη του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στα Φάρσαλα και την Καρδίτσα, με επικεφαλή στον κύριο Στεργίου, τον γραμματέα του κόμματός σας. Φαντάζομαι και με την παρουσία του πανταρχού παρόντος κύριο Γόραστου, έτσι, και ο Κώστας. Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Στεργίου θα είναι μαζί μας την Τετάρτη, για να κάνουμε και απολογισμό, γιατί όπως βλέπουμε είχαν μαζί τους και βοήθεια, γιατί ακόμη δεν έχουν οι άνθρωποι βρει την κανονική τους ζωή και δεν μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους, στα νοικοκυριά τους. Μια και αναφέρεται τον Κώστα Αγοραστό, πιστεύετε ότι είχαμε καλή δουλειά από την πλευρά την δική του, της περιφέρειας Θεσσαλίας? Γιατί υπάρχει κανείς που δεν το πιστεύει? Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να αμφισβητούν το πώς συμπεριφέρθηκε. Να σας πω κάτι. Στην πολιτική έχουμε μάθει όλοι, όποια θέση και να έχουμε, μικρή, μεγάλη, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, να αμφισβητούμε, να με συμπειρούμε, να γκρινιάζουμε. Εγώ είμαι εξ εκείνων που δεν φίδω με καλού λόγου και καλών προσπαθειών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτές οι ζημιές που γίναν, κρίνοντας από το δικό μου νομό τη δική μου περιοχή, δεν θα αποκατασταθούν εύκολα, αλλά θα αποκατασταθούν όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται γρηγορότερα, χάρης και στην τοπική προσπάθεια του Κώστα Αγοραστού της Περιφέρειας, αλλά χάρης και στην συμβολή και τις ρητές οδηγίες που έχει δώσει ο κυρία Μητσοτάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, να θυμίσουμε τι γίνεται σήμερα κάτω από το γραφείο σας, το πολιτικό σας γραφείο, στο κέντρο του Βόλου. Σήμερα λοιπόν στις 6 ώρα θα έχουμε εθελοντική αιμοδοσία κάτω από το γραφείο με όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και αν δώσουμε 10 λεπτά μπορεί να σώσουμε και μια ζωή. Έτσι. Είναι η τέταρτη εθελοντική αιμοδοσία
Πιστεύω θα είναι πιο επιτυχημένη από όλες τις προηγούμενες. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ, εις το επανειδήν. Μας τηλεφωνείτε στη διάρκεια του διαλύματος και λέτε, μα καλά, την Παρασκευή φιλοξενούσατε τον ΠΕΟ, που έλεγε ότι εγώ ζήτησα από την ΖΕΤΑ για τον Μπουκόρο να ασχοληθούμε με το θέμα του Πανθεσσαλικού. Και ενδεχομένως, αλλά ξέρετε πάντα πώς είναι με την πίεση του τηλεοπτικού χρόνου και έχουμε σημαντικά θέματα. Έχουμε ελληνοτουρκικά, έχουμε Χρυσή Αυγή, έχουμε την Θεομηνία στην Θεσσαλία. Δεν το βάλαμε το ζήτημα, δεν έχει αντίρρηση. Τη τηλεφωνούμε την ίδια στιγμή που μας το λέτε εσείς. Θα ζητήσω μόνο την κατανόηση του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη για 1,5-2 λεπτά που περιμένει στο Skype, γι' αυτό και δεν την έχουμε τη Ζέτα Μακρύ στο Skype, για να μας περιγράψει τι ενέργειες έχει κάνει, μια και αναφέρθηκε ονομαστικά σε εσάς, κυρία Μακρύ, ο Δήμαρχος του Βόλου την Παρασκευή που ήταν στην εκπομπή μας. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία του Πανθεσσαλικού. Μοιάζει δυσεπίλητο, είναι περίπλοκο, γιατί δεν προχωρά είναι αυτό περίπλοκο. Το ζήτημα είναι για την παραχώρηση του Πανθεσσαλικού στο Δημοβούλιο. Είναι περίπλοκο, αλλά εκείνο το οποίο εγώ οφείλα να κάνω και το έκανα, μια που δεν έχω και πολύ χρόνο και δεν θέλω ο κύριος Φίλης, που είναι και φιλοξενούμενός μας στην Αγνησία, να δυσφορήσει. Εγώ θυμούμαι ότι στις 21 Φεβρουαρίου του 20, η παρουσία του Δημάρχου, του τότε Γενικού Γραμματέα του κ. Λούλη και του συναδέλφου του κ. Μπουκόρου, είχε γίνει μια συνάντηση στην οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ υποσχέθηκε παραχώρηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών συντομότατα. Μάλιστα, ο συνάδελφός μου είχε εκδώσει και σχετικό δελτιοτύπο με ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Έκτοτε πέρασαν 10 μήνες. Διαβεβαίωσε ξανά το Δήμαρχο Βόλου ότι στις 21 Οκτωβρίου το θέμα θα λυθεί. Εγώ, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου, αλλά επειδή και η δική μου πολιτική συνείδηση το επιβάλλει, ήρθα σε επαφή με τον κύριο Γεραπετρίτη, παρουσία και του Προέδρου της ΕΤΑΔ. Για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται το Πανθεσσαλικό. Μάλιστα. Κατεγράφει το νομικό πλαίσιο, τα λέω σύντομα για να μην κουράζω, και επίσης υπεδείχθησαν λύσεις για να διευθετηθούν θέματα που το νομικό πλαίσιο επιβάλλει να διευθετηθούν. Μετέφερα στον κύριο Γεραπετρίτη με έμφαση ότι η τοπική κοινωνία θέλει το Πανθεσσαλικό να έρθει στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή το επιθυμεί και πρόσθεσα και τη δική μου παρατήρηση που τη λέω δημόσια ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει την καλή αξιολόγηση και καλή αξιοποίηση του Πανθεσσαλικού που έχει μεγάλες δυνατότητες. Θα σας πω τούτο μόνο, ότι ο κύριος Βλαστός υποσχέθηκε κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω εάν μέχρι τις 21 θα έρθει, αλλά δεν το υποσχέθηκε σε μένα, το υποσχέθηκε στον Δήμαρχο. Άρα λοιπόν, αν για δεύτερη φορά. Ότι θα βρεθεί στην περιοχή, λοιπόν. Ναι, δεύτερο να πω ότι δεν ήταν πάντοτε ο κύριος Μπέζας, γιατί διάβαζα σε δημοσίευμα ότι ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ, ο κύριος Μπέζας, δυσκολεύει. Δεν ήταν πάντοτε πρόεδρος της ΕΤΑΔ, ο κύριος Μπέζας. Ναι. Μέχρι τον Μάιο ήταν άλλος πρόεδρος. Ο κύριος Βλαστός δεν έφερε ποτέ το θέμα στο Συμβούλιο. Και το τρίτο, το οποίο αξίζει για το δημόσιο διάλογο, τα έξοδα τα οποία. Στα οποία υφίσταται η ΕΤΑΔ για το Πανθεσσαλικό είναι 400.000 ευρώ και τα έσοδα του 200.000 ευρώ. Άρα μπαίνει μέσα 200 χιλιάρικα το χρόνο. Μάλιστα, το δημόσιο. Μπαίνει μέσα. Επιθυμεί και ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ να μεταβιβαστεί. Επαναλαμβάνω, πρέπει να βρεθεί η ανάλογη νομική φόρμουλα και οπωσδήποτε πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ. Εγώ ευχαριστώ. Στο επανειδήν. Γεια σας.